Οι ελεύθεροι επαγγελματίε φυσιοθεραπευτέ χαρακτηρίζουν άδικα τα οριζόντια φορολογικά μέτρα και ζητούν άμεση διόρθωση των στερβλώσεων όπω επίση και μέρημνα εξαιρέσεων. Γι' αυτό το λόγο έκαναν απεργία για το φορολογικό σήμερα Τετάρτη 22 Νοεμβρίου μαζί με του άλλου κλάδου των επιστημόνων και ελευθέρων επαγγελματιών. Ο Σύλλογο Φυσιοθεραπευτών έχει εξαγγείλει εδώ και μέρε τη συμμετοχή του στην απεργία για το εναντίον του φορολογικού νομοσχεδίου και με τους υπόλοιπου ελεύθερους επαγγελματίε, επιστήμονες και Ιδιώτε και επαγγελματίε, έτσι ώστε να μην ψηφιστεί και να καταργηθεί πριν ακόμα κατατεθεί προ ψήφιση. Θεωρούμε τα μέτρα άδικα, θεωρούμε ότι είναι ληστρικά και υπάρχουν περιπτώσει, κατηγορίε μάλλον ελεύθερων επαγγελματιών φυσιοθεραπευτών, που αυτό το φορολογικό νομοσχέδιο του σβήνει κυριολεκτικά από το χάρτη τον εργασιακό. Ε, πρώτα πρώτα θεωρούμε ότι δεν, το φορολογικό νομοσχέδιο δεν ε, ενισχύει ε, το, το μέτρο της κυβέρνησης και την ε, υπεράσπιση της ισοτιμίας γιατί θεωρούμε ότι από τη στιγμή που μας βάζει ένα τεκμαρτό εισόδημα φορολογούμενο και αυτό αυξάνεται κατά 10% στην τριετία και 30% στα 12 χρόνια περίπου, την ίδια αύξηση δεν έχουμε εμείς στις τιμές των αμοιβών μας από το νεοπί μια και τα περισσότερα φυσιοθεραπευτήρια στην Ελλάδα είναι συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΗ. το νεοπί. Πέραν των θεμάτων των στρεβλώσεων που ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών καλεί την κυβέρνηση να διορθώσει, στο πλαίσιο της ισοτιμίας οι φυσιοθεραπευτές στην επιστολή τους θέτουν και μια σειρά από ερωτήματα που αφορούν αυτό καθ' αυτό το νομοσχέδιο. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό, θεωρείται πω με το πέρασμα των χρόνων το ποσό τη ελάχιστη ετήσια αμοιβή που προσδιορίζεται στα 10.900 ευρώ προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε τρία χρόνια εργασία μετά την πρώτη τριετία και ω 30% για τρει τριετίε με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται μετά από 12 χρόνια άσκηση ενό επαγγέλματο στα 14.196 ευρώ. Ποσό το οποίο αυξάνεται περαιτέρω και ανάλογα με του εργαζόμενου και τον τζίρο του επαγγελματία. Θεωρούμε ότι τα κονδύλια και το, ο τομέα τη είναι υποχρηματοδοτούμενο με αποτέλεσμα να μην αυξάνεται ποτέ αυτή η τιμή αμοιβή από τον ΕΟΠΗ και έτσι το τεκμαρτό ή το ανίσπρακτο ποσό που πιθανόν να φορολογηθούμε δεν ισοδυναμεί στα αντίστοιχα ποσά που θα έπρεπε να παίρνουμε ώστε να είναι ισότιμα αυτά τα δύο. το δεύτερο που, η δεύτερη κατηγορία που βάλετε είναι μια κατηγορία αφισοθεραπευτών που έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΗ αλλά εργάζονται σε κατοίκον θεραπείες. Αυτοί εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να έχουν είτε υψηλά εισοδήματα είτε μεγάλο όγκο ασθενών και πολλές φορές δεν πιάνουν ούτε αυτό το ποσό που έχει βάλει η Κυβέρνηση ως ελάχιστο τα 10.920 ευρώ, τα οποία πολύ γρήγορα στη δεκαετία γίνονται 15 περίπου χιλιάδες ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι αυτή η ομάδα και κάποιε άλλε ομάδε ελευθερών επαγγελματιών θα πρέπει να ή να κλείσουν σαν επαγγελματίε, άρα να μπουν στην ενεργεία και κατ' επέκταση σε επιδοτούμενα προγράμματα, αλλά είναι έτσι κι αλλιώ επιβάρυνση για την κυβέρνηση και άδικο για να τεθεί ένα εργαζόμενο στην ενεργεία. Και ένα δεύτερο κομμάτι είναι ότι κάποιοι από αυτού θα αναγκαστούν να μεταναστεύσουν. Πράγμα που το δηλωμένο από την κυβέρνηση ότι δεν είναι ένα επιθυμητό αποτέλεσμα μια κυβερνητική πολιτική.